της Γαλλίας το 18ο αιώνα, το αλεύρι είναι η ίδια η ζωή. Με την οικονομική κακοδιαχείριση του Λουδοβίκου, η τιμή του αλεύρου εκτοξεύεται στα ύψη. Τα ελάχιστα αποθέματα τροφίμων αποκρύπτονται και η τιμή του καρβελιού ισοδυναμεί σύντομα με ένα μηνιαίο εισόδημα. Η πείνα μετατρέπεται σε οργή. Ο Λουδοβίκος νιώθει ότι απειλείται από τον αυξανόμενο ριζοσπαστισμό της τρίτης τάξης. Στις αρχές του Ιουλίου, 30.000 στρατιώτες παίρνουν θέση γύρω από το Παρίσι. Ο λαός για να αμυνθεί σχηματίζει την πολιτοφυλακή. Στις 14 Ιουλίου συγκεντρώθηκαν πλήθη τα οποία έφεραν μια μικρή κονκάρδα με τρία χρώματα. Κόκκινο και μπλε που ήταν τα χρώματα του Παρισιού και λευκό στη μέση που ήταν το χρώμα του οίκου των Βουρβών. Έτσι γεννήθηκε η τρίχρωμη σημαία. Μέσα από το εξαγριωμένο πλήθος ακούστηκε μία φωνή στη Βαστίλη. Ενώ ο καπνός δεν είχε ακόμη διαλυθεί πάνω από τη Βαστίλη, ο Λουδοβίκος ο 16ος επιστρέφει από μια κυνηγετική εκδρομή και γράφει στο ημερολόγιο του στις 14 Ιουλίου 1789 τίποτα, αναφερόμενο στο ανεπιτυχές κυνήγι του. Ένας υπασπιστής τον διακόπτει φέρνοντας του την είδηση των ταραχών και της πτώσης της Βαστίλης. Ο Λουδοβίκος ο 16ος ρωτά: «Πρόκειται για εξαίρεση?» «Όχι κύριε», απαντά εκείνος. «Είναι επανάσταση». Εις το πολυπαθές αργοστόλι ανηγέρθη κατόπιν δωρεάς του Σουηδικού Ερυθρού Σταυρού μέγα νοσοκομείων. Εις την τελετήν των εγγενείων παρέστησαν οι υπουργοί προνοίας, Ιωνίων νήσων και αεροπορίας, ο ενεθήνας προδευτής της Σουηδίας κύριος Γκρένβαλ και η τοπική αρχή. Ο υπουργός της Προνοίας, κύριος Σολομονίδης, ευχαριστεί τον πρεσβευτή της Σουηδίας και εξαίρει την σημασία της σουηδικής δωρεάς. Οι επίσημοι επισκέπτονται τους θαλάμους του νέου νοσοκομείου. Εις το Αργοστόλι επίσης έγιναν τα εγγένεια της στέγης του παιδιού, η οποία ανηγέρθη υπό του Πατριωτικού Ιδρύματος με χρήματα της σουηδικής δωρεάς. Είναι συγκινητική η στιγμή κατά την οποία ο υπουργός της Προνοίας, κύριος Σολομονίδης, συμπαρακάθεται εις το γεύμα των μικρών τροφίμων. Εις το Λιξούρια ξάλλου έγιναν τα εγγένεια ενός άλλου νοσοκομείου που ανηγέρθη εκεί προς εξυπηρέτηση των σεισμοπαθών. Τέλος, ο Σουηδός πρέσβης κ. Γκρένβαλ επεσκέφθη την Ιθάκην, όπου γίνεται ενθουσιωδώς δεκτός. Εκεί ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού παραδίδει εις τον ευγενή εκπρόσωπον της Σουηδίας τα σπίδα του νοσοκομείου και ο κ. Πρεσβευτής εγγενιάζει την λειτουργία του. Εις εκδήλωση του προσωπικού του ενδιαφέροντος για τους σεισμοπαθείς της Σαντορίνης, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως κ. Καραμαλής φτάνει με αρματαγωγόν εις Περισσά, όπου και αποβιβάζεται συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εθνικής Αμήνης κ. Πρωτοπαπαδάκη και τον Υπουργό Ανοικοδομήσεως κ. Τριανταφυλάκων. Τον κ. Πρωθυπουργό υπεδέχθησαν ως στρατιωτικός διοικητής, η τοπική αρχή καθώς και οι κάτοικοι της πληγήσης νήσου. Η πρωθυπουργική συνοδεία φτάνει στο εμπορίο. Ο κ. Πρωθυπουργός ομιλεί εις τους συγκεντρωμένους κατοίκους και παρέχει την διαβεβαίωση της τουρκικής συμπαραστάσεως του κράτους προς επανόρθωση των καταστροφών. Ο κ. Καραμαλής επισκέπτεται τα καταλυπωμένα τμήματα του χωρίου και συμμερίζεται την οδύνη των κατοίκων. Συνεχίζουν την περιοδία του ο κ. Πρωθυπουργός επισκέφθηκε δοχικώς τον Βόθωνα, την Μεσαριάν και άλλα χωρία της Φύρας, όπου επικοινώνησε μετά των κατοίκων. Εις την Ίαν, ο κ. Καραμαλής εκδηλώνει ζωηρό ενδιαφέρον για τα σημειωθήσεις εκεί μεγάλας καταστροφάς. Αφού συνομίλησε με τους χωρικούς, αναρριχάται πάνω εις τα ερείπια και διάρχεται μέσα από επικινδύνους περιοχάς. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ελληνικής κυβερνήσεως έθεσε επιτοπίωση στην Θύραν, αφενός μεν για να παραμυθίσει τους πληγέντας κατοίκους, αφετέρου δε για να παρακολουθήσει την πιστή εφαρμογή των μέτρων περιθάλψεως του πληθυσμού. Ο κ. Καραμαλής λαμβάνει γνώση της αληθώς τραγικής εικόνας την οποία παρουσιάζουν τα ερείπια της Ίας. Τώρα ο κ. Πρωθυπουργός επιβαίνων τζιπ κατευθύνεται εις τα Φυρά, την πρωτεύουσα της νήσου, η οποία υπέστη δεινόν πλήγμα από την τυφλή μανία των δυνάμεων της φύσεως. Και εδώ ο κ. Καραμαλής περιέρχεται την κατερυπωμένη πόλη και επισκέπτεται την άλλοτε ανθούσαν συνοικία της αγοράς, η οποία παρουσιάζει τραγική εικόνα καταστροφής και ολέθρου. Η επίσκεψη του κυρίου Προέδρου της κυβερνήσεως εις την Σαντορίνη απέδειξε κατά των πλέον παραστατικών τρόπων το ζωηρό ενδιαφέρον και την αποφασιστική μέρημνα της κυβερνήσεως